Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι στην Εγνατία Οδό στο ύψος Μελληνικητσίου και συγκεκριμένα στο ρεύμα Σιδηροκάστρου Σερών. Ένα γιοταχή αυτοκίνητο κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες σφήνωσε κάτω από νταλίκα που οδηγούσε αλλοδαπός, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του. Διερχόμενοι οδηγοί έσπευσαν αμέσως να βοηθήσουν, καλώντας τις αρμόδιες υπηρεσίες. Τίποτα, μια αστραπιαία. Αυτό, όπως το βλέπετε τώρα. Δεν κατάλαβα πώς ήταν. Μπροστά, πίσω, πού ήσασταν? Από πίσω. Mm-hmm. Και τότε ξαφνικά να καρφώνετε στην ταλίκα. Mm-hmm. Όταν σταματήσατε, ήταν αισθήσεις, γνωρίζετε κάτι? Δεν γνωρίζω τίποτα. Mm-hmm. Ό,τι είδα από μακριά, από ό,τι μακριά. Και εσείς. Mm-hmm. Ερχόμουν από Σιδηρόκαστρο, όπως ξέρεις. Και νομίζω ήμουν το πρώτο αυτοκίνητο που σταμάτησε η αστυνομία. Μακάρι να είναι καλά τώρα, έτσι, αυτό έχει σημασία. Βίζονταν όλα τα άτομα που κοιμάζονται. Ναι, αλλά είναι δύσκολα τα πράγματα, αφού από τη στιγμή που από τα αυτιά του ανθρώπου βγαίνει αίμα, νομίζω. Μακάρι. Η σύγκρουση ήταν σφοδρή και χρειάστηκε επέμβαση πυροσβεστών. Στο σημείο έφτασαν 4 οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας Σερών με 14 άντρες, ώστε να ανασύρουν τον οδηγό από τα συντρίμμια του αυτοκινήτου. Περί ώρα 13:40 ενημερώθηκε η υπηρεσία μας τόσο από την Ελλάς όσο και από το ΕΚΑΒ και διερχόμενους οδηγούς ότι περίπου στο ύψος καθέτου της Εγνατίας Οδού, στο ύψος του Μελληνικητσίου, της εξόδου του Μελληνικητσίου με ρεύμα προς την πόλη των Σερών, σημειώθηκε ένα τροχαίο ατύχημα και συγκεκριμένα είχαμε γιοταχή, πρόσκρουση γιοταχή σε καρότσα επικαθήμενο φορτηγού οχήματος. Αμέσως η υπηρεσία μας ειδοποιήθηκε και κατέφτασε στο συμβάν τάχιστα με 4 οχήματα και 14 άντρες. Έγιναν όλες οι απαραίτητες και ενδεδειγμένες ενέργειες απεγκλωβισμού του τραυματία συνανθρώπου μας. Και μετά από συντεταγμένες ενέργειες, όπως προείπα, αυτός απεγκλωβίστηκε και μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Σερών. Διασώστες του ΕΚΑΒ με ασθενοφόρο διακόμισαν τον άντρα στο Γενικό Νοσοκομείο Σερών, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.